Είμαι ο Κουρμπέτης Στέλιος, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΚΕΔΑΚ. Σήμερα συμμετέχουμε σε αυτή την κατάληψη ενάντια σε αυτό το απαράδεκτο πολυνομοσχέδιο για την εργασιακή εφεδρεία και το βαθμολόγιο μισθολόγιο, που θα φέρει απολύσεις και μισθούς πείνας. Αλλά εμείς του ΚΕΔΑΚ είμαστε για έναν ακόμα λόγο σήμερα έξω. Είμαστε απλήρωτοι τρεις μήνες. Δεν παίρνουμε ούτε το μισθό μας και ελπίσεις η υπηρεσία αδυνατεί να μας στείλει στο Άγιο Όρος για τα έργα. Το ΚΕΔΑΚ είναι υπεύθυνο για τα έργα του Αγίου Όρους. Η υπηρεσία αδυνατεί να μας στείλει εκεί με αποτέλεσμα δεν εγκρίνονται μελέτες και τα έργα στην ουσία εκτελούνται όσα εκτελούνται ακόμη χωρίς την παρουσία της πολιτείας, της ελληνικής πολιτείας. Παπαδόπουλος Θεοφύλακτος, πρόεδρος της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Τράκης των Εργαζομένων. Αντιστεκόμαστε στο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται στη Βουλή, το οποίο έρχεται να διαλύσει την ελληνική οικογένεια και την συνοχή της ελληνικής κοινωνίας. Αντιστεκόμαστε για τις εφεδρίες, για τις απολύσεις, για τη μεγάλη μείωση των μισθών. Αντιστεκόμαστε για ένα καλύτερο αύριο. Δεν μπορεί να γίνει χωρίς τους εργαζόμενους τίποτα στην ελληνική κοινωνία. Ευχαριστώ.